Κύριε Σπίρτζη, πρόεδρε του ΤΕ και πρώην Υπουργέ και συνάδελφε, κύριε πρόεδρε και μέλη του Επιμελητηρίου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που απευθύνατε στην ΠΕΣΕΔΕ να συμμετέχουμε στο 8ο Στρατηγικό Συνέδριο με θέμα τη επενδύσεις στην Ελλάδα και την αναπτυξιακή προοπτική για το 2021. Το συνέδριο αυτό αποτελεί μια ευκαιρία να συζητήσουμε τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο κατασκευαστικός κλάδος στη μετα εποχή. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος έρχεται από μια πολυετή οικονομική υφεση πριν από την πανδημία, η οποία προκάλεσε σημαντική αποεπένδυση στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Καλή συνέχεια. Η χώρα μας, επομένως, σήμερα βρίσκεται σε μία από την κρισιμότερη καμπή της ιστορίας της εξαιτίας της πολυετούς οικονομικής κρίσης και της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης. Και η όποια περαιτέρω αποδυνάμωση των θεσμών μπορεί να οδηγήσει και είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε μεγάλη και μακροπρόθεσμη απώλεια πλούτου και ευημερίας. Όσον αφορά το δικό μας χώρο, το χώρο των δημοσίων έργων... το Υπουργείο πρόσφατα εισήγαγε και ψήφισε το νόμο 4782... με τον οποίο επιχειρείται μία σοβαρή προσπάθεια θεσμικής μεταρρύθμισης... στην υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων. Ε, οδηγεί σε βελτίωση της νομοθεσίας περί των δημοσίων συμβάσεων... και έρει πολλές αντι, αντινομίες και αδυναμίες που είχαν παρατηρηθεί... με την ισχύ και την εφαρμογή του 4412... Οι τροποποιήσει είναι ουσιώδει και αφορούν όλα τα στάδια τη υλοποίηση μια δημόσια σύμβαση. Αφορά το στάδιο της ανάθεση, της εκτέλεσης, αλλά και τη επίλυση των διαφορών. Ωστόσο, ειδικά ω προ το στάδιο της εκτέλεση, είναι οι πιο ουσιαστικέ και σοβαρέ που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στα δημόσια έργα. Επίση, το 2021 βρίσκει την Ελλάδα στο θέμα των υποδομών, που αποτελούν το πλέον σημαντικό κομμάτι για την οικονομική ανέλυξη της χώρας μας, πιο ωριμή ώστε να ξεκινήσουν πολλά σημαντικά έργα. Αναφέρθηκε διεξοδικά ο Υπουργό προηγουμένω, ο κ. Καραμαλή, και να τελειώσουν κάποια άλλα που είχαν μείνει πίσω εξαιτία τη πανδημία. Η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο δούλεψε συστηματικά και στοχευμένα και έχει καταφέρει να δρομολογήσει πληθώρα μεγάλων έργων που θα δώσουν την όθηση που απαιτεί ο κλάδο μα. Όμω, ο κατασκευαστικό κλάδο στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από επιχειρήσει που ανήκουν στην κατηγορία των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο ρόλο του και η συνδρομή του στην ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία. Θα αναφερθώ σε μία πολύ πρόσφατη δήλωση του διοικητή τη Ελλάδα, του κ. Στουρνάρα, ο οποίο είπε ότι έτσι όπω είναι δομημένη η οικονομία τη Ελλάδα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της απασχόλησης είναι σε αυτό που λέμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακούσαμε πάρα πολλούς ομιλητές προηγουμένως να αναφέρονται και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και συνεχίζει ο διοικητή και λέει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να μείνουν ζωντανέ, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να κλείσουν βιώσιμες επιχειρήσεις και προέτρεψε τις τράπεζες να τις στηρίξουν. Αντιπαραβάλλοντας αυτά που λέει ο... μάλλον σε αυτά που λέει ο διοικητής, θα πω το εξής. Η ενίσχυση του κύκλου εργασιών των χιλιάδων μικρών και μεσαίων κατασκευαστικών επιχειρήσεων θα φέρουν πολλαπλασιαστικά ωφέλη στο κοινωνικό σύνολο και δεν είναι μόνο οικονομικά. Όλοι γνωρίζουμε πόσο συνδράμουν ο κατασκευαστικός κλάδος στη μείωση της ανεργίας και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Επίσης, επειδή οι επιχειρήσεις του δικού μας κλάδου έχουν παρουσία σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδος, θα συμβάλλουν στη δημιουργία εισοδήματο. Και τέλος, αναφέρθηκε και ο κύριος Σπίρτζης, θα συνεισφέρουν σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, υλοποιώντας έργα υποδομής αλλά και πολιτισμού. Είναι επομένω προφανέ ότι η βελτίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα έχει μόνο θετικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία αλλά και για το κοινωνικό σύνολο. Κατά τη γνώμη μου, όμω, το μεγαλύτερο στίχημα που έχει να κερδίσει αυτή τη στιγμή η χώρα μα είναι η αποτελεσματικότητα τη δημόσια διοίκηση. Ακούσαμε προηγουμένω τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βορύδη, να μα λέει και να μας παρουσιάζει και τα σχέδια και τι προσπάθειε που κάνουν. Παρ' όλα αυτά, τα νούμερα είναι αμήλικτα και εγώ θα αναφερθώ σε μια κατάταξη του International Civil Service Effectiveness το 2019. Μέσα σε 38 χώρες μέλη του ΟΣΑ, η χώρα μα πήρε την 37η θέση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τη δημόσια διοίκηση. Το τα ίδιο συμπέρασμα βγαίνει και από άλλους διεθνείς οργανισμούς. Όλα δηλαδή καταλήγουν στο εξή ότι η, 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 δημόσια διοίκηση, ο εξυγχρονισμός της και η βελτίωσή της είναι, πρέπει να είναι προτεραιότητα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση έχει ένα υψηλό δημοσιονομικό κόστος, παρέχει χαμηλές υπηρεσίες. Το, το πιο κρίσιμο όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις για το σύνολο της οικονομίας. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση στο θεσμικό πλαίσιο. Αν όμως... Και βλέπουμε επίσης ότι ο ιδιωτικός τομέας προσαρμόζεται πολύ γρήγορα. Αναφέρθηκε και ο Υπουργός αυτό. Και είπε ότι πολύ σύντομα, αν δεν μπορέσει να προσαρμοστεί ο δημόσιος, η δημόσια διοίκηση, τελικά θα είναι βαρύδιο. Εγώ αυτό που θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο Υπουργό, ότι και ο ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να προχωρήσει. Μπορεί να προχωρήσει σε ένα σημείο. Αν έρχεται και τον φρενάρει η δημόσια διοίκηση, πολύ απλά δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που περιμένουμε όλοι μα. Στον δικό μα χώρο, για παράδειγμα, πολλέ φορέ οι αναθέτουσε αρχέ δημιουργούν καθυστερήσει πολύ μεγάλε. Δημιουργούν καθυστερήσει γιατί υπάρχουν λαθασμένε μελέτε. Γιατί υπάρχει λάθο εκτίμηση των χρονοδιογραμμάτων. Γιατί υπάρχει. Δεν υπάρχει δυνατότητα και η δυναμική να παρακολουθήσουν τα έργα. Γιατί υπάρχει ευθυνοφοβία, μεγάλη. Και ακόμα μεγαλύτερη τυπολατρεία. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι δεν επικεντρώνονται στην ουσία, που είναι η ταχύτερη και η σωστή υλοποίηση κατασκευή ενό δημοσίου έργου, και μένουμε στι επιμετρήσει, στο αν αυτό έγινε έτσι, αν δεν έγινε έτσι, Καθαρά στα γραφειοκρατικά. Επομένω, όση προσπάθεια και να καταβάλει η κυβέρνηση, με στρατηγικό σχεδιασμό, με θεσμικέ μεταρρυθμίσει με ενίσχυση τη επιχειρηματικότητα, εν τέλει τον καταλητικό ρόλο θα τον παίξει η δημοσιακή διοίκηση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι βλέπουμε κράτη που έχουν αποτελεσματική δημοσιακή διοίκηση και ποιοτικού και σταθερού θεσμού να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται. Άρα, αυτό που χρειάζεται η χώρα μα και ειδικότερο ο χώρο που εκπροσωπώ τα δημόσια έργα, είναι ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε όλες τις διαδικασίες, είναι μείωση της γραφειοκρατίας. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ο χρόνος που αναλώνεται για να, να φτάσουμε να συμβασιοποιηθεί μια ε, δημόσια σύμβαση, να υπογραφεί δηλαδή και να ξεκινήσουν οι εργασίες, είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο που απαιτείται για να κατασκευαστεί. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, χτες δέχτηκα τηλεφώνημα, δύο χρόνια. Πριν συμμετείχα στο διαγωνισμό, τώρα θα υπογράψω βιολογικού καθαρισμού σοβαρού έργου. Επίση, χρειάζεται, όπω είπα και πριν, ένα ουσιαστικό και όχι τυπολατρικό έλεγχο τη κατασκευή των έργων. Επομένω, απαιτείται συνεργασία και σύμπλευση του τεχνικού κόσμου για να κερδίσουμε το σημερινό εθνικό διακύβευμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για να εξασφαλιστεί η επιτυχία οποιοδήποτε εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, απαιτείται η ουσιαστική και εξαντλητική ενημέρωση καταρχήν των πολιτών, η ευρεία συνεννόηση και συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα βρισκόμαστε σε εκείνο το σημείο, σαν χώρα αλλά και σαν επιχειρηματίε, όπου δεν υπάρχει κανένα απολύτω περιθώριο για επανάληψη λανθασμένων προσεγγίσεων και τακτικών. Αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ε, ανεξαρτήτως μεγέθους και έδρας είναι έτοιμε να συνδράμουν σε αυτή την εθνική προσπάθεια και έχουν ασκήσει και την αυτοκριτική τους, ε, έχουν αναγνωρίσει τα λάθη και προσπαθούν να προσαρμοστούν σε ένα πολύ καινούριο περιβάλλον γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο μας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.